Λοιπόν, αυτά τα πολύ ωραία τρομερός διαγωνισμός, ως συνήθως. Εδώ μαζί μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Γεια σας, κύριε Χατζηδάκη, καλημέρα σας. Και ο κ. Φίλιππος Αχινίδης, τομεάρχης οικονομικών του Κινήματος Αλλαγής, πρώην Υπουργός Οικονομικών και υποψήφιος με το Κίνημα Αλλαγής, όταν και εφόσον γίνουν οι εκλογές. Όχι, έχουν οριστεί υποψήφιος βουλευτής στον ομολάρι σας. Έχει αποφασιστεί. Ναι, το είπα αυτό. Συγγνώμη. Αν και εφόσον γίνουν εκλογές. Α, ωραία. Αν και εφόσον... όχι, όχι. Οι εκλογές θα γίνουν. Α, δεν ξέρω. Το ερώτημα είναι πότε θα γίνουν. Τον Οκτώβριο το απάντησε ο Τσίπρας χθες το βράδυ. Εγώ θα είμαι υποψήφιος. Δεν το είπατε. Εσείς θα είστε, το ξέρουν όλοι, κύριε Χατζηδάκη. Βόρειο τομέα, Β' Αθηνών. Δεν το είπα, η αλήθεια είναι. Με αδικείτε. Λοιπόν, πώς κρίνεται αυτή την απάντηση του κυρίου Τσίπρα για τα κότερα χθες το βράδυ και ότι δεν έχει πρόβλημα που οι υπουργοί πηγαίνουν τα κότερα. Τώρα, αυτό υποκρύπτει μια πραγματικότητα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί του να πηγαίνουν στο κότερο, ή ξέρει κάτι? Νομίζω ότι μετά από τα όσα έχουμε παρακολουθεί στο τελευταίο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνεται ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο κατεξοχήν MM Πρωθυπουργός, όπως θα λέγαμε στη Θεσσαλία. Δηλαδή, M έτσι, M αλλιώς. Συγκεκριμένα, εάν παρακολουθήσει κανείς τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας από το 2010 μέχρι και το 2014 και τα συγκρίνει με αυτά που λέει σήμερα σε ό,τι αφορά ζητήματα αξιολόγησης, στάσης, συμπεριφοράς, θα διαπιστώσει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό και λέω ότι καλά θα είναι στην πολιτική ζωή του τόπου βεβαίως να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά να μπούμε και στην ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιεί η εικόνα που κατέγραψα στη Βουλή στην πρόσφατη συζήτηση και στην αντιπαράθεση που έγινε ανάμεσα στα δύο ισχυρά κόμματα αυτή τη στιγμή, δηλαδή ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Η στάση τόσο του κυρίου Πρωθυπουργού όσο και του κυρίου Μητσοτάκη θεωρώ ότι συνεισφέρει στην απαξίωση της πολιτικής ζωής του τόπου. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή, στις τελευταίες εκλογές, το Σεπτέμβριο του 2015, το ποσοστό συμμετοχής ήταν της τάξης του 56%, συζητήσεις και αντιπαραθέσεις σαν αυτή που παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα μας οδηγούν στην εκτίμηση ότι μπορεί οι πολίτες να γυρίσουν ακόμη περισσότερο την πλάτη στην πολιτική. Και αυτό είναι επικίνδυνο, διότι δίνει τη δυνατότητα σε εξωθεσμικά κέντρα να καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Εμείς πρέπει να ξανακτήσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής. Πρέπει να αποδείξουμε στους πολίτες ότι η πολιτική είναι το προνομιακό πεδίο στο οποίο μπορούν να λυθούν τα σύνθετα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Χατζηδάκη, επιτρέψτε μου λίγο. Εκεί πέρα θα λυθούν τα σύνθετα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Καλά, διάλογο, και, θα πρέπει με κάθε τρόπο να η αντιπαράθεση να γίνεται στη βάση προτάσεων. Ο κύριος Τσίπρας ήρθε πριν από 5 χρόνια υποσχόμενος ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα με έναν μαγικό τρόπο. Ήρθε η ώρα του απολογισμού. Ο πρώτος απολογισμός θα γίνει στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, όπου εδώ πρέπει να συζητήσουμε για ποια Ευρώπη μιλάμε. Ποια είναι η Ευρώπη που θέλει η Νέα Δημοκρατία, είναι η Ευρώπη του κύριου Βέμπερ, ποια είναι η Ευρώπη που θέλει ο κύριος Τσίπρας. Αυτή την Ευρώπη δεν την ξέρουμε. Ο κύριος Τσίπρας κρύβεται, χτίζει γέφυρες, λέει ότι εγώ είμαι κοντά στους σοσιαλδημοκράτες. Εκεί πέρα λοιπόν είναι το χάος, ενώ εμείς ξεκάθαρα λέμε ότι θέλουμε μία Ευρώπη η οποία θα κτίσει ακόμα περισσότερο, αν θέλετε, αυτό που λέμε το κοινωνικό κράτος, αλλά θα το αναμορφώσει. Μια Ευρώπη η οποία ενδιαφέρεται να δώσει τις προοπτικές για νέο πλούτο και να στηρίξει όλους αυτούς τους ανθρώπους και όλες αυτές τις χώρες οι οποίες χτυπήθηκαν από την κρίση. Αυτή είναι η συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 26 του μηνός. Και κύριε Σαχινίδη, το πακέτο που δίνει ο Πρωθυπουργός, αυτές τις παροχές, την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθεί και το. Αυτό που ονομάζει δώρο του Πάσχα, 13η σύνταξη. Στις 20 του μήνα. Τέλος πάντων, επίδομα ευρωεκλογών θα μπορούσαμε να το πούμε για εν συντομία. Μπορεί να αλλάξει την εικόνα στις δημοσκοπήσεις και αν μπορεί να αλλάξει και την εικόνα στην οικονομία. Ωραία. Να βάλουμε δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι εάν αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη και πρέπει να στηριχθούν. Και η απάντηση πάντα είναι κατηγορηματικά ναι, και δεν είναι τυχαίο ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα προσέλθουν στη Βουλή με αυτήν τη στάση. Νομίζω το έχουν δηλώσει όλα τα κόμματα. Αυτό όμως είναι ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα το οποίο θέσατε είναι εάν θα αλλάξει την πολιτική εικόνα, και κατά την προσωπική μου άποψη δεν θα την αλλάξει. Η εμπειρία από το παρελθόν έχει δείξει ότι όσο και αν προσπαθείς να αλλάξεις την εικόνα κάνοντας προεκλογικές παροχές, οι πολίτες δεν θα αρνηθούν τη στήριξη την οικονομική αυτή που θα τους χορηγηθεί, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα είναι μια στιγμή καταδίκης για τις επιλογές αυτές που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, καραμαλικής δεξιάς και ακροδεξιάς, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι το συνοθήλευμα που μας κυβερνάει τα τελευταία 4,5 χρόνια. Πάμε όμως και στην ουσία. Εάν ή όχι
το συγκεκριμένο πακέτο μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με τα μέτρα του 20, γιατί δεν είναι στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ακροδεξιάς. Τα μέτρα του 20 θα είναι στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης, η οποία θα καταθέσει τον προϋπολογισμό για το 2020. Θα αναφερθώ αποκλειστικά και μόνο στα μέτρα του 2019. Υπάρχουν τρία μέτρα. Υπάρχει αυτό το επίδομα, το οποίο αποκαλεί ο κύριος ΦΠΑ. Η πτώση του ΦΠΑ στην ενέργεια και η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στην εστίαση. Μάλιστα. Από αυτά τα μέτρα, τα τρία στηρίζουν αποκλειστικά και μόνο την κατανάλωση και το ένα πραγματικά στηρίζει, αν θέλετε, την οικονομική δραστηριότητα, είναι η μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια και στα νοικοκυριά. Με αυτήν την έννοια, αυτά που στηρίζουν την κατανάλωση θα έχουν μια προσωρινή, μια παροδική επίπτωση στην ανάπτυξη. Δηλαδή θα βοηθήσουν την οικονομία για λίγο, γιατί θα στηρίξουν την κατανάλωση, αλλά δεν θα έχουν μέσο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Και αν κάτι έχει ανάγκη η χώρα μας μετά από 10 χρόνια ύφεσης και στασιμότητας, είναι να διασφαλίσει ότι μπαίνει σε ένα μονοπάτι βιώσιμης ανάπτυξης. Και για να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να παίρνεις μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην αύξηση των επενδύσεων. Έχουμε πει επανειλημμένως στο κίνημα αλλαγής ότι χρειαζόμαστε μέσα στην επόμενη πενταετία 100 δισεκατομμύρια. Επενδύσεις, και αυτά προϋποθέτουν ένα κλίμα πολιτικής σταθερότητας, προϋποθέτουν ότι έχουμε διασφαλίσει χαμηλότερους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Γι' αυτό και επιμένω ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις και συνεννοήσεις στην επομένη των εκλογών. Να καθίσουμε στο τραπέζι τα κόμματα τα οποία ανέλαβαν να διαχειριστούν την κρίση από το 2010 και μετά και να πείσουμε τους Ευρωπαίους ότι πραγματικά διδαχτήκαμε από τα λάθη μας και είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός προγράμματος μεγάλων μεταρρυθμίσεων που θα αλλάξουν το παραγωγικό πρότυπο της οικονομίας και θα βοηθήσουν τη χώρα να μπει σε βιώσιμη ανάπτυξη. Κύριε Χατζηδάκη, το πρώτο νομοσχέδιο σε περίπτωση που εκλεγείτε στις εκλογές θα είναι η πτώση του έμφυα και του φόρου των επιχειρήσεων. Ναι, η μείωση της φορολογίας συνολικά. Αυτό είναι το θέμα μας. Έχουμε μια οικονομία συμπιεσμένη 10 χρόνια. Θα έπρεπε να λειτουργήσει αυτό που λένε όλοι οι οικονομολόγοι, η θεωρία του ελαττηρίου, και να εκτιναχθεί η οικονομία. Δεν πάει προς τα πάνω, γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι βαρύδι. Και γέρασε, είναι βαρύδι. Να συμπληρώσω ότι καταθέσαμε πρόταση. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να σερνόμαστε. Πέτυχαν οι άλλες μνημονιακές χώρες, γιατί έχουν σοβαρές κυβερνήσεις. Όχι, γιατί συνεννοηθήκανε κάτι που αρνήθηκε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία από το 2010. Διαφημίσεις επανερχόμαστε.